Καλησπερίσουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Να δώσω καταρχήν το λόγο στον Γιώργο του Μιμίκο, για να πάμε μετά και στους καλεσμένους. Δεν μπορούσα να περιμένω τα παιδιά, μας έσπρωξαν να μπούμε στο στούντιο. Είναι γιατί φέρνουμε γούρι, γι' αυτό. Φέρνουμε γούρι. Βέβαια, την καριέρα τους, την ποδοσφαιρική, ουσιαστικά την έχουν κάνει και οι τρεις, αλλά έχουν μπροστά τους άλλες προκλήσεις. Έχουν άλλες προκλήσεις. Οπότε θα τους φέρουμε γούρι για τις επόμενες προκλήσεις που έχουν μπροστά τους. Έχουμε να το λέμε αυτό, παιδιά, ότι όποιοι έρχονται εδώ έχουν μόνο καλά ποδοσφαιρικά στην πορεία. Οπότε γιατί να το συνεχίσουμε την παράδοση. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και να ξεκινήσω από τα δεξιά μου τον Μανώλη τον Παπαδάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Το Σύφη το Δασκαλάκη. Καλησπέρα με τους δύο. Και τον Παναγιώτη τον Πετρά. Καλησπέρα. Και δεν μπορούμε παρά να μην πούμε, Νικολέτα, ότι υπάρχει ένας πολύ συγκινητικός λόγος και σημαντικός παράλληλα που καλέσαμε τα παιδιά σήμερα εδώ, διότι όταν οι μαθητές αναγνωρίζουν το δάσκαλο, είναι κάτι πολύ όμορφο στη ζωή. Σίγουρα. Και ειδικά όταν μιλάμε για δάσκαλους του αθλητισμού, έτσι του ποδοσφαίρου συγκεκριμένα, και στους τρεις θα δώσω από τώρα τα συγχαρητήρια για αυτό που θα γίνει και θα το πούμε, αλλά θα ξεκινήσουμε με τον Μανώλη τον Παπαδάκη, που είχε την κεντρική ιδέα για ένα φιλικό παιχνίδι που θα γίνει για τον Μανώλη τον Τάγκινη, έναν άνθρωπο και προπονητή σπουδαίο, που μεγάλωσε γενιές και γενιές ποδοσφαιριστών. Ακριβώς. Ο κύριος Τάγκινης, όπως όλοι ξέρουμε, ήταν 10 χρόνια στην Μικτή Ηρακλείου. Από τα χέρια του, να το πω έτσι, έχουν περάσει πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι και είχαν και πολύ καλή πορεία στο μέλλον όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, αλλά εκτός από αυτό ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους μας βοήθησαν εμάς σαν ανθρώπους να γίνουμε καλύτεροι γενικότερα στην κοινωνία, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Παιδαγωγός, λοιπόν. Παιδαγωγός, έχουμε κερδίσει πάρα πολλά πράγματα και από αυτόν και μας ήρθε έτσι η ιδέα να κάνουμε έτσι ένα παιχνίδι για εκείνον, να το ευχαριστήσουμε και να θυμηθούμε όλοι μαζί τα παλιά, τα ωραία χρόνια που είχαν περάσει τότε στις Μικτές. Και παρόλο που έχουν περάσει και κάποια χρόνια, δεν 20. Είναι. 20. Είναι πολλά. Κάμποσα. Μεγαλώσαμε. Είναι πολλά τα χρόνια, αν και πολλά. Οι περισσότεροι που θα σας δουν σας βγάζουν, Σύφη. Δηλαδή, εντάξει. Δύσκολο να μην σας καταλάβουν. Εντάξει, ναι, δεν έχουμε μεγαλώσει τόσο πολύ ώστε να μην μας θυμούνται, αλλά περάσαν τα χρόνια όντως. Περάσαμε μεγάλες στιγμές, ωραίες στιγμές. Το σημαντικό είναι ότι το ποδόσφαιρο έχει ημερομηνία λήξη, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μένουν οι ανθρώπινες σχέσεις, οι φιλίες που έχουμε αναπτύξει. Για τους θερματοφύλακες, κανονικά τώρα, συγγνώμη για την έσταση, έχει ημερομηνία λήξη πιο μετά λίγο. Αυτό εσύ είναι λίγο μας έκανες. Πραγματικότητα, ναι, εντάξει. Εγώ ναι, σταμάτησα λίγο νωρίτερα. Ακόμα δεν ξέρουμε. Τρία χρόνια πάνω, τρία χρόνια κάτω, δεν χάλασε ο κόσμος. Είμαι ικανοποιημένος από αυτά που έκανα, δόξα τω Θεώ. Οι ανθρώπινες σχέσεις μένουν και αυτό είναι το καλό, το ότι είμαστε ακόμα ενωμένοι με όλα τα παιδιά. 20 χρόνια μετά είμαστε όλοι καλά. Είσαστε πραγματικά και διατηρείτε και μια φιλία και αυτό είναι το σημαντικότερο, Παναγιώτη Πετρά. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι ο αθλητισμός, ένα από τα βασικά πράγματα που μαθαίνεις από μικρός, πέρα από την πειθαρχία και από όλα αυτά, σε ενώνει. Εμείς είμαστε παιδιά τα οποία πραγματικά, δηλαδή, θυμόμαστε και τυχαία να βρεθούμε στον δρόμο, αλλά και πολλές φορές πηγαίνουμε για καφέ μετά από 20 χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια, και θα θυμηθούμε πάρα πολλά πράγματα. Και ανθρώπους, όπως είπε και ο Μάνος και ο Σύφης, όπως είναι ο κύριος Ντάγκινης, που ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του για να φτιάξουμε εμείς την προσωπικότητά μας και σαν άνθρωποι και σαν αθλητές και να προχωρήσουμε στην κοινωνία. Είναι άρα, πολύ σημαντικά πράγματα. Νομίζω ότι έχει σχέση και στον αθλητισμό και οι φιλίες που θα μείνουν και οι σχέσεις που θα μείνουν και πόσο ο καθένας βλέπει το δικό του αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Έχει να κάνει και με τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν στον δρόμο του, έτσι. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος ο οποίος θα σου δώσει. Θα σου χαράξει το δρόμο πάνω εσύ, θα χτίσει τη δική σου προσωπικότητα. Πολύ, πολύ βασικά πράγματα αυτά. Όταν είσαι μικρός δεν το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις όταν οριμάζεις, μεγαλώνεις και βλέπεις την πραγματικότητα και καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που πέρασαν το δρόμο σου και σε δίδαξαν κάποια πράγματα. Μανώλη Παπαδάκη, αν κρατούσαμε ένα από αυτά που σας μάθαινε τότε ο Μανώλης ο Ντάγκινης, τι θα κρατούσες, κάτι ποδοσφαιρικό ή κάτι που έλεγε σαν παιδαγωγός? Μας κάνει και τα δύο, και ποδοσφαιρικό και σαν παιδαγωγός. Το θέμα είναι ότι αυτό που έλεγε ήταν αληθινό. Δηλαδή, έλεγε αυτό που ένιωθε και πάντα το έλεγε για το καλό όλων μας. Σίγουρα κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο και το δικό του χαρακτήρα. Όμως μέσα από τα λόγια του και όλα αυτά έτσι όπως τα έλεγε, βλέπουμε τώρα αυτό που είπε και ο Παναγιώτης, ότι στην πορεία βλέπουμε πόσο πολύ μας βοήθησαν όλα αυτά τα πράγματα που μας έλεγε, όλες αυτές οι κατευθύνσεις που μας έδινε τότε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι οτιδήποτε, οποιοδήποτε και αν έχει περάσει από τη ζωή μας, πάντα κάτι παίρνουμε. Και είναι καλό τα μικρά παιδιά τώρα που ξεκινάνε, που παίζουν ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε, τον προπονητή τους να τον έχουν και να τον βλέπουν έτσι σαν δάσκαλο. Γιατί είναι δάσκαλος. Δάσκαλος δεν είναι μόνο στο σχολείο.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τους ανθρώπους δίπλα μας και να τους νιώθουμε κάτι σαν δικό μας, κάτι σαν οικογένεια. Μπορείς να θυμηθείς κάτι έτσι πολύ συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη συμβουλή την οποία τη δίνεις και εσύ τώρα? Μια συγκεκριμένη συμβουλή. Κάτι που σου έχει μείνει έντονο, είτε, αν θέλεις, ένας τρόπος το να σκέφτεσαι. Θα σου πω κάτι. Όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο και ξεκίνησα την προπονητική το 2004, ήμουν προπονητής στην Ακαδημία του Εργοτέλη. Κάποια στιγμή ήταν απ' έξω και έβλεπε ένα παιχνίδι που ήμουν εγώ σαν προπονητής. Και όταν τελείωσε το παιχνίδι, μου είπε: «Εσύ έπαιζες ή τα παιδιά?» Λέω: «Τα παιδιά». Λέω: «Μου λέει, εσύ έπαιζες, αφού όλη την ώρα μου λέει δίνεις κατευθύνσεις». Δηλαδή, το οποίο το βλέπω τώρα. Να. Τώρα, εμείς πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά να παίζουν από μόνα. Εννοούσε να το παράκανες. Ναι. Εντάξει, με τον δικό του τρόπο, έτσι. Mm-hmm. Το οποίο όμως το βλέπω τώρα, έτσι, πώς πρέπει να είναι η εκπαίδευση, πώς πρέπει να μιλάμε στα παιδιά, τι κατευθύνσεις πρέπει να δίνουμε. Το θέμα είναι ποιος παίζει, εκείνα ή οι προπονητές. Είναι αυτό, μας άφηνε ελεύθερους να κάνουμε αυτό που σκεφτόμαστε και το οποίο, εντάξει, βγήκε και στο το ότι είχαμε τέτοια πορεία οι μικτές Ηρακλείου, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο και θα πούμε και για τις μικτές, γιατί τα παιδιά πήραν κατακτήσεις, έκαναν μεγάλες επιτυχίες με τις μικτές, με τον Μανώλη τον Τάγκη. Σύφη, έχετε, η αλήθεια είναι ένα δέσιμο με αυτόν τον άνθρωπο, παρόλο που από τους προπονητές της ομάδας σας τον βλέπατε λιγότερο. Δηλαδή, μαζευόσαστε για τη μικτή μια φορά το μήνα, για παράδειγμα, ενώ με τον προπονητή σας, όποιος και αν ήταν στις ομάδες, ήσασταν κάθε μέρα μαζί. Ισχύει. Το δέσιμο έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κύριος Μανώλης, θα χρησιμοποιήσω έτσι μια κάπως λαϊκή έκφραση, είναι αρσενικός, είναι γνήσιος άνθρωπος. Δηλαδή πολλά πράγματα, ρώτησες πριν τον Μανώλη τι μας έχει μείνει, ας πούμε. Προσωπικά μου έχει μείνει αυτό που είχε έμφυτο να μου δίνει κίνητρο. Που αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν διδάσκεται εύκολα. Και ο κ. Μανώλης, πόσο μάλλον τις εποχές εκείνες, παλαιότερα, ο κ. Μανώλης το είχε αυτό. Σε έκανε να νιώθεις από τη στιγμή που θα σε έβαζε να παίξεις, σε έκανε να νιώθεις ότι είσαι ο καλύτερος στον κόσμο. Και αυτό εγώ το είχα σαν γνώμονα, βασικά το δούλευα μέσα μου κι εγώ και βάσει αυτού πορεύτηκα στην καριέρα μου. Πραγματικά αυτό που λες είναι ιδιαίτερο. Είναι αλήθεια, ούτε θέλω να κολακέψω τον κύριο Μανώλη, ούτε τίποτα. Δηλαδή... Ξέρω πως δεν λες μεγάλα λόγια εύκολα, αν δεν τα πιστεύεις, το ξέρω καλά. Ισχύει. Συνήθως κάνει κριτική, κάνεις αυστηρή εσύ. Ναι, είμαι λίγο καυστικός. Παναγιώτη, Πετρά, είναι πράγματα από τα προπονητικά κομμάτια που τώρα που έχεις γίνει και εσύ προπονητής τα έχεις πάρει από το Μανώλη τον Τάγκινη. Εντάξει. Ένα πράγμα που θυμάμαι και εγώ που έχει να κάνει με το προπονητικό κομμάτι ήταν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν του άρεσε να χάνει. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να βγαίνουμε νικητές μέσα από το γήπεδο. Αυτό τώρα βέβαια το έκανε με σωστό τρόπο. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι αν κάτι δεν πήγαινε καλά θα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα αντιδρούσε άσχημα. Όμως κολλάει σε αυτό που είπε ο Σίβης πριν. Δηλαδή ήταν αληθινός. Και το ποδοσφαιρικό που μου έμεινε εμένα ήταν που το είδα αργότερα. Ότι όταν θέλεις να πετύχεις κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο, πρέπει να το έχεις αυτό το κίνητρο. Να μη σου αρέσει να φεύγεις μέσα από το γήπεδο ηττημένος. Να δέχεσαι σίγουρα την ήττα, να ξέρεις να χάνεις, αλλά να θέλεις να. Όσο γίνεται να φεύγεις νικητής από το γήπεδο. Αυτό το είχε ο κ. Μανώλης. Από μικρούς μας πίεζε με ωραίο τρόπο ώστε να έχουμε επιτυχίες. Και όσο περνάς από τα χέρια του, κάνατε καριέρα. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι εκπληκτικό. Μανώλη Παπαδάκη, επειδή περνάει ο χρόνος, να πούμε πότε είναι το φιλικό, πού και θα γίνουν και κάποιες βραβεύσεις, κάποια πράγματα. Το παιχνίδι θα γίνει πιθανόν στο Παγκρίτιο στάδιο 27 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Όπου βέβαια θα τιμήσουμε τον κύριο Μανώλη εμείς, θα τον ευχαριστήσουμε μέσα από αυτό το παιχνίδι. Όμως θα τιμήσουμε και τη μνήμη του πρώην συμπαίκτη μας, του Ηρακλή του Μαραγκάκη, όπως επίσης και τον πρόεδρο που είχαμε τότε, τον Γιώργο του Βλαχάκη. Εκτός βέβαια θα τιμήσουμε και τους ανθρώπους που ήταν τότε κοντά. Να μην ξεχάσουμε κάποιον, μην αναφέρεις ονόματα, να μην τα χρειάζεται αυτή τη στιγμή, γιατί είναι αρκετά άτομα όσοι συνεργάστηκαν μαζί μας εκείνον τον καιρό. Θα φροντίσουμε να μην ξεχάσουμε κανένα. Αλλά η αναφορά στον Ηρακλή του Μαραγκάκη ήταν ιδιαίτερη σίγουρα. Σίγουρα. Μεγαλώσαμε μαζί. Με τον Μάνο ήταν και πιο κοντά. Κάνανε και πολύ παρέα εκτός γηπέδων. Σίγουρα είναι μια ωραία κίνηση.
Και... ότι δεν τον έχουμε ξεχάσει. Και δεν ξέρω, επειδή η αλήθεια είναι πως πρέπει να τους συγκλίσουμε και λίγο, γιατί θα παίξουν αντίπαλοι τα παιδιά σε αυτό το φιλικό. Αν δούμε και ένα-δύο φωτογραφίες χαρακτηριστικές για να τις σχολιάσουμε. Εδώ τους έχουμε βάλει να κάτσουμε τη σειρά. Έτσι, καταρχήν, έτος γέννησης στη σειρά 81, 82, 83. Δεν ξέρω, βλέπουμε εδώ, βλέπουμε εδώ μια φωτογραφία χαρακτηριστική. Ποιο σηκώνει το κύπελο, παρακαλώ. Όλοι μαζί. Ναι, αλλά ο Παναγιώτης πρώτος. Ο αρχηγός. Ο Παναγιώτης ο Πετράς είναι στην ομάδα του 83 που πήρε την πρωτιά, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με την νικτή. Και οι άλλοι δύο πήγαν στο τελικό. Βλέπουμε και μια ακόμα φωτογραφία. Μπορούμε να δούμε μια ακόμα φωτογραφία. Εδώ όλοι μαζί και με τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Βλαχάκη. Πανηγυρικές φωτογραφίες. Ο Μανώλης ο Ντάκινης βεβαίως στη φωτογραφία. Και αυτή η φωτογραφία χαρακτηριστική. Τα αδέρφια Σιφάκη. Τα αδέρφια Σιφάκη, Μιχάλης και Μάριος, βεβαίως μαζί. Ποιοι θα κερδίσουν στον τελικό τον δικό σας τώρα? Εγώ το 82 βέβαια. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Εντάξει, τώρα είναι. Εμείς έχουμε συνηθίσει και σκούπες τώρα. Θα δούμε. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει κόντρα. Έχει αρχίσει η προθέρμανση. Γιώργο, αυτό μπορώ να σου πω είναι ότι γκολ δεν τρώμε. Τώρα θα βάλουμε. Επειδή θα νοσήσει τερματοφύλακα. Και ο Δημήτρης ο Χρονάκης. Πολύ καλός μου φίλος, έπαιξε τον τελικό. Σωστό. Προλαβαίνω να ρωτήσω το Σίφτο Δασκαλάκη, επειδή έχει παίξει στον Ολυμπιακό, έχει πάρει double με τον Ολυμπιακό. Χθες το βράδυ έκανε μια μεγάλη νίκη ο Ολυμπιακός. Σπουδαία πρόκριση απέναντι στη Μίλαν. Και πρόκριση. Σπουδαία πρόκριση. Ζήσαν ωραίες στιγμές. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω όμως ότι και από την άλλη πλευρά ήταν στον πάγκο ο Γκατούζο. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο κύριος Γκατούζο δεν το έχει με την προπονητική. Σπουδαίος παίκτης. Καταλαβαίνεις ότι ο Σίφης δεν. Δεν μασάει αλλά τα λόγια. Ο προπονητής δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει. Να γίνει. Βέβαια έχει γίνει ήδη. Μην με πιέζεις γιατί θα πω πολλά και δεν θέλω. Είμαστε πολλά. Στον αέρα, Νικολέτα, το βεβαιώνει. Η άποψή μου νομίζω είναι σεβαστή. Για μένα δεν υπάρχει προπονητής Γκατούζο. Μεγάλος παίκτης, παγκόσμιος πρωταθλητής. Θα το σεβαστώ βέβαια. Αλλά σαν προπονητής, όχι. Ναι. Πάντως αυτό δεν μειώνει βέβαια την πρόκληση του Ολυμπιακού, δεν το λέμε από αυτή την άποψη. Αλλά η Μίλαν απέκτησε, δεν το συζητάμε. Αλλά για να αποκλειστεί η Μίλαν με δύο γκολ από οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο, όχι από τον Ολυμπιακό, είναι κατόρθωμα. Ήταν θέμα μόνο προπονητή όμως. Νομίζω ότι αυτό είναι ο κινητήριος μοχλός μιας ομάδας. Anyway, εντάξει, η αλήθεια είναι πως ήταν η εικόνα της Μίλαν απογοητευτική, ότι ήταν. Απογοητευτικότατα, εντάξει, το είδαμε αυτό όλοι μας. Πάντως, Σίφη, ξέρεις ότι μ' αρέσει να μιλάω μαζί σου γιατί λες αυτό που σκέφτεσαι πάντα. Μα και αυτό που ξέρεις. Ναι, άμα έχω ένα λάθος, είναι ειλικρινιά μου. Τι να κάνω, εντάξει. Ναι, η αλήθεια όχι, δεν είναι λάθος ποτέ. Εγώ συμφωνώ να λέγω ότι τα πράγματα όπως είναι. Τώρα το να μένουμε πίσω από. Όπως τα σκεφτόμαστε, μάλλον. Τώρα να μένουμε πίσω από τύπους δεν έχει κανένα νόημα. Έτσι, έτσι. Καμιά φορά κάνει κακό στο επαγγελματικό μας χώρο αυτό. Και να προλάβω να πω και στα παιδιά για τη δική τους ενασχόληση αυτή τη στιγμή, ο Μανώλης Παπαδάκης εκτός από. Τη σχολή Γκέραντ Παπαδάκης, υπάρχει και η νέα σου συνεργασία με τον Όφη. Ακριβώς. Τώρα με την αλλαγή αυτή που έγινε στην ομάδα, θα είμαι και εγώ. Είχα τη χαρά να συνεργαστεί με τον κύριο Γιάννη 7 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Τώρα θα είμαστε ξανά μαζί. Είναι μεγάλη τιμή. Γιάννη του Σαμαρά. Ο Γιάννη του Σαμαρά. Είναι μεγάλη τιμή που γύρισα και βέβαια και στον Όφη, μετά από 20 χρόνια σχεδόν. Εντάξει, τα συναισθήματα είναι. Περίεργα, ξέρετε πολύ καλά γιατί. Πολύ καλά, βεβαίως. Και πιστεύω ότι όλοι μαζί θα βοηθήσουμε να είναι όφη μεγάλη ομάδα, η μεγάλη ομάδα του παρελθόντος και να γράψει πάλι την δική της χρυσή ιστορία τα επόμενα χρόνια. Είναι όφη με άρωμα Γκέραντ, όπως και να το κάνουμε. Ο Παναγιώτης, ο Πετράς, αυτή την περίοδο. Εντάξει, εγώ είμαι στις Ακαδημίες του ΠΟΑΕ τρίτη χρονιά. Πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα. Είναι πολύ ωραία ενασχόληση τα παιδιά. Προσπαθείς να διδάξεις ό,τι μπορείς και εσύ, όπως μπορείς, κάποια έτσι, πράγματα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα απλά να πω ότι το παιχνίδι θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, όπου όσοι έρθουν να το παρακολουθήσουν μπορούν να φέρουν τρόφιμα και γενικότερα όπως μπορούν να βοηθήσουν και τα οποία θα τα παραδώσουμε στην εθελοντική ομάδα GIV. Οπότε να το ξέρει αυτό και ο κόσμος. Θα έχουν προβλέψει όλα τα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο θα μας χαροποιήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ και θα μας μείνει και βέβαια χαραγμένο και στην μνήμη μας όλα αυτά. Θα το θυμόμαστε επόμενα χρόνια και μακάρι να μπορέσουμε να τα ξανακάνουμε βέβαια.
Και μακάρι να έχουν πολλοί προπονητές στην τύχη του Μανώλη του Ντάγκη να τον αγαπάνε τα παιδιά του τόσο πολύ όσο εσείς και να έχετε τέτοιο δέσιμο. Βέβαια, ο κόσμος περιμένει να ακούσει τα μελλοντικά πλάνα του Σύφτου Δασκαλάκη του η ώρα, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί, κάτι μας κρύβει. Όσον αφορά τι? Στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή ίσως ασχοληθώ προπονητικά κι εγώ. Σαν προπονητής θερματοφυλάκων ή το βλέπεις γενικότερα? Το βλέπω γενικότερα. Δεν θα μπορούσα να παλέψω. Μα αυτό το έκανε ο Γκατούζο, γιατί όχι εγώ. Εννοείται, αλλά δεν θα μπορούσα να παλέψω γενικότερα άτομα με τη δική μου ψυχοσύνθεση. Άρα δεν θα γίνω προπονητής θερματοφυλάκων. Α, μάλιστα, μάλιστα, καταλαβαίνω. Και σήμερα υπάρχουν θερματοφύλακες που ξεχωρίζεις ή από την Ελλάδα? Από την Ελλάδα μου αρέσει πάρα πολύ ο θερματοφύλακας ΑΕΚ, ο Μπάρκας. Και ο Πασχαλάκης. Γενικότερα έχουμε καλό προϊόν. Γιατί η αλήθεια είναι πως λένε ότι έχουμε καιρό, ας πούμε, να βγάλουμε ένα τερματοφύλακα πολύ υψηλού επίπεδου. Βέβαια, δεν μιλάω τώρα για, για σένα που είσαι εδώ μπροστά μας. Δεν θα το έλεγα. Και το Μιχάλη Σφάκη που έχει κάνει Κρήτη. Ο Μιχάλης, ο Καρνέζης, ο Ρέστης είναι δεύτερος τερματοφύλακας στην Νάπολη. Από δεν την είναι άποψη ότι αυτοί που λες έχουν ήδη περάσει κάποια χρόνια. Εννοώ φρέσκο, εννοώ κάτω των 25, ας πούμε. Ο Γιαννιώτης του Ολυμπιακού νομίζω δεν πρέπει να είναι 25. Έχει το ταλέντο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Εμείς περιμένουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, Νικολέτα, να διακόψουμε, το καταλαβαίνω, αλλά ξέρεις ότι όταν υπάρχουν αυτά τα παιδιά εδώ, μπορείς να λες τόσα πολλά, είναι τόσες πολλές οι αναμνήσεις. Μιας και έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, δεν μπορώ να μην ρωτήσω το Μαλίτο Παπαδάκη, είπε πριν κάποια πράγματα, αλλά εγώ θέλω να το ρωτήσω ξεκάθαρα. Είναι ένα σόφι που έχει το άρωμα του Ευγένιου του Γκέραρτ, σαν να είναι η μορφή του πάνω από το Γεντικουλέ πλέον? Το ρωτάω προσωπικά σαν Γιώργος αυτό καταρχάς. Εντάξει, ο Ευγένιος ήταν τόσα χρόνια στον Όφη. Είχε δώσει πάρα πολλά και έχει αφήσει μια παρακαταθήκη που σίγουρα αυτό θα βοηθήσει, όπως είπα και πριν, το να ξαναγίνει ο Όφη ακόμα μεγαλύτερος. Τώρα έχουν μπει κάποιοι άνθρωποι μέσα οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία, την πείρα, την ικανότητα και τη θέληση αλλά και την αγάπη ώστε να μπορέσουν να κάνουμε τον Όφη πάλι δυνατό και να είναι εκεί που αξίζει και βασικά στα μάτια των ανθρώπων να είναι πάρα πολύ ψηλά. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό το όλο το θέμα. Σε καταλαβαίνω. Και είμαι αισιόδοξος γι' αυτό και ο κόσμος βασικά θα πρέπει να είναι ήρεμος γιατί θα δει πράγματα στο μέλλον τα οποία θα είναι πάρα πολύ καλά για όλους μας και όχι μόνο για τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο όσον αφορά τον Όφη, αλλά γενικότερα το κοινωνικό κομμάτι της, των κριτικών, να το πω έτσι. Γιατί εκεί στοχεύουμε. Το ποδόσφαιρο είναι πολιτισμός. Δεν είναι απλά μόνο να πάμε να κερδίζουμε οτιδήποτε. Mm-hmm. Το οποίο βέβαια φαίνεται και το τι έχουμε βγάλει σαν ομάδα μέχρι τώρα προς τα έξω. Έτσι. Όλη αυτή η υγεία που εκπέμπει η ομάδα, ο σεβασμός, η αναγνώριση, όπως έχετε διαβάσει και ξέρετε πολύ καλά βέβαια όλοι εσείς, όλοι μας βασικά. Σύφη και Παναγιώτη, η αλήθεια είναι πως και οι τρεις που είστε εδώ, άλλωστε το έχετε δείξει, δεν έχετε ανάγκη να τα ακούσετε από εμάς. Έχετε μεγάλη αγάπη, τεράστια αισθήματα μέσα σας για τον Όφη. Ισχύει. Όφη μεγαλώσαμε, και εγώ και ο Παναγιώτης. Είμαστε από πολύ μικρά παιδιά. Όπου και αν αγωνιστήκατε, δεν το κρύψατε ποτέ, ότι έχετε ένα δέσιμο. Προσωπικά εγώ όχι, είχα εκτεθεί εν μέρη. Είναι. Εντάξει, δεν γίνεται. Όταν από μικρός είναι κάποια πράγματα που δεν κρύβονται. Και όταν τα μαθαίνεις από μικρός δεν αλλάζουν. Ποτέ. Έτσι. Ένα μικρό σχόλιο για τη φετινή πορεία, το πού μπορεί. Εντάξει, ο Μανώλης Παπαδάκης είναι πλέον μέσα στην ομάδα. Θα ρωτούσα εσάς. Πού μπορεί να φτάσει αυτός ο Όφη? Που έχει περάσει δύσκολες στιγμές, αλλά δείχνει. Προσωπικά, καθαρχή και δύσκολη λένε. Εντάξει, τώρα μπήκε ένας άνθρωπος που δείχνει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων όσον αφορά τα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Από εκεί και μετά είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Γιάννης, ο Σαμαράς, που σαν παιδιά τον είχαμε προπονητή, θα έχει κάποιο πλάνο το οποίο δεν θα είναι αύριο το πρωί. Πιθανό λόγο μία πενταετία, μία τριετία, κάτι. Οπότε ο κόσμος δεν πρέπει να απογοητεύεται, ό,τι και αν γίνεται. Όφη πρέπει να εξασφαλίσει την παραμονή του όσο πιο σύντομα μπορεί. Και από εκεί και μετά νομίζω ότι θα στοχεύσουν να γίνουμε η Λέστερ της Ελλάδας. Γιατί όχι. Πάντα βγάζεις ειδήσεις τελικά εσύ. Δεν είπα κάτι που γνωρίζω. Βγάζεις τίτλους πάντως. Βγάζεις τίτλους. Παναγιώτη, ένα μικρό σχόλιο για να κλείσουμε. Εντάξει, εγώ συμφωνώ απόλυτα με το Σύφη. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Όφη διοικητικά
φαίνεται ότι αρχίζει πάλι και είναι έτσι όπως πρέπει να είναι τα πράγματα. Και ο άνθρωπος που λέγεται Γιάννης Σαμαράς είναι εγγύηση. Και οι τρεις στέκεσαι τόσο πολύ σε αυτόν, οπότε καταλαβαίνεις, Νικολέτα, ότι είναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι τα λόγια σας λένε πολλά. Απλά αφού σας πω ότι η UEFA ουσιαστικά επιβεβαίωσε σήμερα ότι το Ελλάδα-Ιταλία θα γίνει στο Παγκρίτιο, και όχι μόνο βέβαια, αλλά στέκομαι στο Ελλάδα-Ιταλία, και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους Ηρακλειώτες, το καταλαβαίνετε πως το περιμένουν όλοι. Να σας ευχαριστήσω και πραγματικά, άλλωστε γνωριζόμαστε χρόνια και με τους τρεις. Συγχαρητήρια πολλά για αυτό που πάτε να κάνετε με τον Μανώλη τον Τάγκινη. Ευχαριστούμε. Είστε καλά και σας περιμένουμε όλους. Θα είμαστε εκεί. Είστε καλεσμένοι. Θα είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε. Γιώργο, ευχαριστούμε και εσένα. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.